Λοιπόν, μια σημαντική μέρα σήμερα για το Αρκαλοχώρι. Καθώς εκεί μέλη της οργανωτικής επιτροπής Αργαλοχώρη Χριστούγεννα προχωρούν σε μια συμβολική κίνηση, σε μια ξεχωριστή κίνηση, καθώς φωταγωγείται το μεγάλο αστέρι στην εκκλησία του προφήτη Ηλία που καταστράφηκε από τον φωνικό σεισμό και έχασε και τη ζωή του ένας άνθρωπος, ένας ντόπιος εκεί της περιοχής. Ένας φωνικός σεισμός με τους ανθρώπους μέχρι και σήμερα να επιχειρούν και να προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους. Φωτίζεται το αστέρι, ίσως παραμείνει βέβαια φωτισμένο και για τους επόμενους μήνες για να θυμίζει αυτή την καταστροφή, αυτή την απώλεια, την ανθρώπινη απώλεια. Και βέβαια οι ντόπιοι μόνιμοι κάτοικοι να παίρνουν και δύναμη ότι ίσως αύριο αυτό το αστέρι να τους οδηγήσει σε καλύτερες ημέρες. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Νίκη Μουράτη. Είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Αργαλοχώρη Χριστούγεννα, την οποία θέλω να καλησπερίσω. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα από το γιορτινό και χαρούμενο συγγενειάτικο Αργαλοχώρη. Αναφέρθηκα βέβαια σε μια δράση η οποία θα πραγματοποιηθεί, θα κορυφωθεί περί τις 7 το απόγευμα. Σωστά, στην εκκλησία του προφήτη Ηλία, ωστόσο αυτή τη στιγμή οι εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει στο Αργαλοχώρι. Εδώ μέσα στον χώρο που στεγάζονται το πρώτο και το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Αργαλοχωρίου, στις αίθουσες στις ηλιόμενες, έχουν στηθεί όλα τα δρόμενα, θα ξεκινήσουν σε λίγο γιατί έχουν ξεκινήσει πίσω, τα παιδιά έχουν στηθεί για να κάνουν τα δρόμενα που χρειάζεται και είμαστε λίγο πριν την τελική ευθεία της φωταγώγησης, το αστέρι μας ψηλά εκεί στο προφήτη Ηλία. Πολύ σωστά τα είπατε και πριν. Εμείς θέλουμε αυτό το αστέρι εκεί να λάμπει, να μας δίνει την ελπίδα, να μας δείχνει το δρόμο της προσμονής, ότι όλα θα φτιάξουν. Θέλουμε να μας φωτίζει από εκεί ψηλά και να μας δείχνει την ελπίδα, να μας ζεστάνει. Είναι ένας συμβολικός χαρακτήρας όλο αυτό το αστέρι. Και για μια ψυχή που χάθηκε για τον κύριο Ιάκωβο, αλλά θέλουμε έτσι λίγο να δώσουμε μια ελπίδα ότι τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα όλα θα πάρουν τον δρόμο τους και θα γίνει το Αργαλοχώρι πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Θα ζεστάνει τις καρδιές μας, θα δώσει μια πιο αισιόδοξη νότα. Σίγουρα οι μέρες που διανύουμε είναι δύσκολες. Όμως τα Χριστούγεννα είναι γιορτή χαράς, αγάπης, αλληλεγγύης. Έτσι λοιπόν όλη η ομάδα η οργανωτική που αποτελείται από όλους τους φορείς του Αρκαλοχωρίου μαζί με το Δήμο, την κοινότητα Αρκαλοχωρίου, το Πολιτιστικό Σύλλογο, την Άθληση, τα αθλητικά σωματεία, τους σύλλογους γονέων και κηδεμόνων από όλα τα σχολεία, γυμνάσιο, λύκειο, το Σύλλογο Σεισμοπλήκτων Ελπίδα. Όλοι μαζί λοιπόν συμπορευτήκαμε για να βγάλουμε κάτι όμορφο για όλους μας, έτσι χέρι-χέρι να φτιάξουμε μια όμορφη ατμόσφαιρα. Μάλιστα. Τη χρειαζόμαστε άλλωστε, έχουμε περάσει πολύ δύσκολα τους τελευταίους δύο μήνες. Υπάρχει και ανταπόκριση, υπάρχει κόσμος. Αυτό που περιμένουμε είναι να ανάψει. Δηλαδή η προσπάθειά σας έχει αγκαλαστεί από τους κατοίκους εκεί και ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Εγώ προτείνω να βάλουμε μια ανωτελεία και να τα ξαναπούμε εξωτήρου το μέρος της εκπομπής. Περί τις 7 το απόγευμα, καθώς θα ανέβουμε και εμείς στο εκκλησάκι εκεί του προφήτη Ηλία. Κυρία Μουράτη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Βάλια στο Αρκαλοχώρι. Ακριβώς. Με την Αθηνά εκεί Πατεράκη. Θα συναντήσουμε βέβαια τη δημοσιογράφο της Crete TV και του Δελτίου Ειδήσεων, την Αθηνά Πατεράκη. Αθηνά, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας από το Αρκαλοχώρι. Βρισκόμαστε εδώ που σήμερα είναι όλες οι εκδηλώσεις χριστουγεννιάτικες στις λιόμενες αίθουσες που συστεγάζεται προς το παρόν το πρώτο και το δεύτερο δημοτικό σχολείο και σε πολύ λίγο θα φωταγωγηθεί το μεγάλο αστέρι από τον προφήτη Ηλία που όπως είπατε και εσείς θα δώσει το φως της ελπίδας, αυτό δηλαδή που σηματοδοτεί ότι ακόμα κι αν κάτι πολύ άσχημο έχει συμβεί. Όπως στην προκειμένη περίπτωση, χάσαμε έναν συνάνθρωπό μας, τον Ιάκωβο Τζαγκαράκη. Όλα και πάλι μπορούν να αρχίσουν από την αρχή, να δώσουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Ξέρεις, το πιο σημαντικό, βέβαια, Αθηνά, είναι διαφορετικά Χριστούγεννα θα το επιβεβαιώσεις και εσύ, βέβαια, είναι το χαμόγελο αυτών των ανθρώπων, έστω και για λίγες ώρες, αφήνουν στην άκρη αυτά τα προβλήματα. Βλέπουμε και μικρά παιδιά. Πόσο ανάγκη έχουν αυτά τα παιδιά από τους τελευταίους τρεις μήνες, Βάλια, το επιβεβαιώνεις κι εσύ, είσαι μητέρα, γνωρίζεις την ψυχολογία και των παιδιών. Έχουν πραγματικά, ακριβώς πραγματικά ανάγκη να ζήσουν τέτοιες όμορφες, ευχάριστες στιγμές,
πέρασαν αρκετά δύσκολα μετά την 27η Σεπτεμβρίου και σίγουρα αφού τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή των παιδιών, έτσι, πόσο μάλιστα και αυτά τα παιδιά που ο σεισμός τους τύπησε, αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους, σίγουρα είναι νότες αισιοδοξίας, βεβαίως και πολλών χαμόγελων στο Αρκαλοχώρι. Αθηνά, ο λόγος εσένα. Σωστά, και να πούμε ότι αυτό ακριβώς όπως είπατε και εσείς, ότι σήμερα βλέπουμε χαρούμενα πρόσωπα παιδιών, χαμογελαστά. Συμμετέχουν τα περισσότερα μάλιστα σε χορευτικά δρόμενα. Πριν λίγο τραγουδήσανε χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Υπάρχει έτσι ένα γιορτινό κλίμα, μια καλή διάθεση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι όπως είπατε και εσείς, έχουν περάσει δύσκολα, ειδικά φέτος. Είναι μια πρωτόγνωρη χρονιά και πρωτόγνωρες γιορτές για αυτά τα παιδιά. Και για τα παιδιά και για τους μεγάλους, εγώ θα έλεγα, έτσι. Και οι μεγάλοι έχουν ανάγκη αυτές τις νότες χαράς και αισιοδοξίας να χαμογελάσουν, να νιώσουν ζεστασιά. Και εγώ θα πω, ακόμα βέβαια, και αν έφυγαν από τα σπίτια τους. Καταγράφεις το ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν έχεις μάθει, αν αυτό το αστέρι θα παραμείνει φωταγωγημένο και μετά την εορταστική περίοδο, προκειμένου για συμβολικούς λόγους βέβαια να θυμίζει το χθες, που κανείς δεν πρόκειται και δεν πρέπει να το ξεχάσει, αλλά να φέρνει και όμορφες εικόνες και σκέψεις για το αύριο. Έχεις κάποια ενημέρωση αν θα παραμείνει φωταγωγημένο το σημείο? Ο σκοπός είναι αυτός. Πιστεύουμε ότι θα παραμείνει, ναι. Γιατί υποτίθεται ότι θέλουμε να φωτίζει στην ουσία την ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, γιατί είναι ένα αρκετά μεγάλο αστέρι, επομένως θα φαίνεται από όλο το χωριό, και να μας θυμίζει αυτό, την ελπίδα, την αισιοδοξία, ότι κάτι όμορφο μπορεί να ξεκινήσει και πάλι όταν κάτι άσχημο τελειώσει. Δεν έχει φωτιστεί, σε πόσα λεπτά υπολογίζεις? Αυτή τη στιγμή μπροστά μου πραγματοποιούν τα παιδιά του Αρκαλοχωρίου ένα χορευτικό, ούτως ώστε αμέσως μετά από αυτό να δούμε και τη φωταγώγηση. Μάλιστα, λοιπόν. Παραμένει στο σημείο, καταγράφεις το ρεπορτάζ και γιατί όχι να συνδεθούμε ζωντανά, έστω εικόνα, να θαυμάσουμε αυτή την πρωτοβουλία, την ξεχωριστή, προκειμένου οι άνθρωποι να πάρουν λίγο τα πάνω τους, να αισθανθούν όμορφα και, την ελπίδα, έτσι, και να κοιτάξουν την επόμενη μέρα. Αθηνά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.